αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη, αιώνια αυτόν η μνήμη. Επανάσταση του 1821 εναντίον των Τούρκων κατακτητών είναι ένας μεγαλειώδης αγώνας που θαυμάστηκε και ημνήθηκε όχι μόνο από εμάς τους Έλληνες, αλλά και από τους ξένους. Κάθε σπιθαμή σε αυτά τα άγια χώματα που πατάμε είναι ποτισμένη με το αίμα των αγωνιστών του 1921 που χύθηκε για τη λευτεριά. Το αναβάπτισμα της μνήμης μας σε αυτούς τους αγώνες δεν πρέπει να αποτελεί μόνο ένα επαιτειακό γεγονός για να μας ενισχύει την περηφάνεια και το υψηλό φρόνημα, αλλά να γίνεται αφορμή ώστε να επισημαίνουμε αδυναμίες και λάθη που αμαυρώνουν αξίες και κινδυνεύουν να ακυρώσουν αγώνες. Ο τόπος που βρισκόμαστε, τα περίφημα Τρίκορφα και η ευρύτερη περιοχή της Τυπολιτσάς, αποτέλεσαν πεδίο ένδοξων συγκρούσεων και μαχών κατά των Τούρκων κατά την Επανάσταση του 1821, αλλά και απαράδεκτων ανταγωνισμών μεταξύ των Ελλήνων. Έτσι, για άλλη μια φορά, στις 23 Ιουνίου του 1825, τα βουνά αυτά αντιχούν από τα κανόνια των αγωνιστών για τη λευτεριά και ματώνουν από την απίθεια και τις διχόνοιες των Ελλήνων που οδήγησαν σε τραγωδία. Είναι ευκαιρία στις σημερινές δύσκολες στιγμές να ανατρέχουμε σε αυτά τα γεγονότα και να αναλογιζόμαστε τις ευθύνες που έχουμε εμείς απέναντι στο μέλλον μας ως λαός. Γι' αυτό οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Επιτροπή που εργάστηκε και πρότεινε αυτή την εκδήλωση και αυτό το μνημείο τιμής και μνήμης στα Τρίκορφα. Κατάθεση Στεφάνου μου. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, κύριο Γιανακούρα Ευάγγελο. Από τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Τρίπολης, κύριο Καραλή Θεόδωρο. Από τον εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, διοικητή Τετάρτης Μεραρχίας, συνταγματάρχης, κύριο Οικονόμου Ιωάννης. Από τον εκπρόσωπο Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας, υπαστυνόμος Α, κύριο Τσιαδίμης Κωνσταντίνος. Βρισκόμαστε εδώ στα Τρίκορφα, σε έναν ιστορικό τόπο, μαρτυρικό, αιματοβαμμένο και στρατηγικής σημασίας σημείο, στο οποίο έχουν γίνει τρεις μάχες και δυστυχώς και οι τρεις μάχες είχαν ένα άσχημο αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Σήμερα εδώ ήρθαμε για να τιμήσουμε τους νεκρούς της πιο μεγάλης μάχης που έγινε στα Τρίκορφα στις 23 Ιουνίου του 1825 με τον Ιμπραήμ. Αυτό το αποτέλεσμα, το άσχημο αποτέλεσμα, ήταν η συνέπεια της ιδιοτέλειας και της διχόνοιας που υπήρχε το διάστημα εκείνο στη χώρα μας. Αυτό πληρώσαμε τότε. Ας ευχηθούμε τις σημερινές δύσκολες στιγμές που πάλι κυριαρχεί η ιδιοτέλεια και φοβάμαι και η διχόνοια να μην έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Ας ευχηθούμε όλοι ότι να μην συμβαίνουν τέτοιες άσχημες καταστάσεις και ας ευχηθούμε τη σημερινή δύσκολη κατάσταση να μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε με το πιο καλύτερο αποτέλεσμα. Σήμερα γιορτάζουμε τα 190 χρόνια από τη μάχη των Τρικόρφων σε αυτόν εδώ τον ιστορικό τόπο. Σκοτώθηκαν πάνω από 300 προγονείς μας στις 23 Ιουνίου του 1820. Ήταν μια σημαντική μάχη, μια από τις σημαντικότερες μάχες της περιοχής μας, που συντέλεσε στην ανεξαρτησία του τόπου μας και την ελευθερία της πατρίδος μας. Θέλω να πω και άλλα δύο λόγια για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Θέλω από αυτό εδώ τον τόπο, με την ευχή του Θεού και την ευχή του Κολοκοτρώνη που ελπίζω να μας ακούει από κάπου εδώ, να βάλουν το χέρι τους έτσι ώστε η πατρίδα μας να βγει από αυτές τις δύσκολες στιγμές που βρίσκεται. Και εσείς καημένα Τρίκορφα, λέει το Μάη, μην ανθίστε, πουλάκια εδώ που βρίσκεστε και εσείς μην κελαδίστε για το κακό που έγινε στα Τρίκορφα στη Ράχη. Σκοτώθηκε η κλεφτουριά, το αίμα πήγε αυλάκι.
Στα Τρίκορφα διαχρονικά έχουν γίνει πολλές μάχες από το 1700 από τα Ορλοφικά με το Κωνσταντί Κολοκοτρώνη που καρτέρεσε τους Αρμανίδες που ελίμεναν την περιοχή και με τους Τούρκους παρέα. Μετά είχαμε το 1821, έφτιαξε τα ταμπούρια του εκεί πέρα ο Κολοκοτρώνης, έκανε το στρατηγείο του. Στα Τρίκορφα με στην κορφή λέει Κολοκοτρώνης Κανιουρδί, έφτιαξε κατέβαινε σιγά σιγά προς την Τροπολιτσά. Είχε το κάθε χρόνο κάνουμε τις 20, είναι το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Στις 23 έχει γίνει η μάχη, τώρα λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Καλούμε. Να κάνετε κάτι διαφορετικό, να αναβαθμιστεί λίγο. Σκεφτόμαστε να... όσο πάει, μας έχει, παρακαλώ τους κύριους, τους άρχοντες να δούνε τον τόπο, ότι πρέπει να πλακοστρωθεί λίγο εδώ πέρα, να φτιαχτεί.